Καταρχάς, κύριοι συνάδελφοι, να πούμε ότι εμείς αλλά και εσείς πίσω τις αναπλάσεις τις εξετάζουμε σε σχέση με το χαρακτήρα τους. Δηλαδή, τι εξυπηρετούν, ποιος ορίζει τις προτεραιότητες, ποιες περιοχές χρειάζονται εξυγίαση και για ποιο λόγο. Ποιος λοιπόν αποφασίζει και ουσιαστικά σε όφελος ποιου γίνονται, ποιος πληρώνει τελικά το έργο, ποιος κερδίζει τόσο στη φάση της κατασκευής, όσο και στη φάση της λειτουργίας και ποιες ανάγκες θα υπηρετήσει τελικά. Και με αυτή την έννοια, κύριε συνάδελφοι, να θυμίσουμε ότι εμείς ζητήσαμε να συζητηθεί το θέμα αυτό για να σας θέσουμε και τα ερωτήματά μας με κριτήριο τη ζωή των κατοίκων και των εργαζομένων. Με κριτήριο ποιος πληρώνει και ποιος ωφεληθεί τελικά από αυτό το έργο. Παρόλο που είχαμε λυπή ενημέρωση με ευθύνη και της προηγούμενης αλλά και της τωρινής περιφερειακής διοίκησης, φαίνεται ότι το έργο είναι διαφορετικό από αυτό που δημοπράθηκε. Φυσικά και έχει τεράστιες ευθύνες η προηγούμενη διοίκηση της κυρίας Δούρου, που δημοπράτησε ουσιαστικά το έργο και ενέκρινε μελέτες που στην πορεία κρίθηκε ότι δεν λειτουργούν και πρέπει να αλλάξουν. Πάντως, κύριε συνάδελφε, ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα που είναι αντιπολίτευση χρησιμοποιεί την προοδευτική του φυσιογνωμία, παραδείγματος χάρη σε σχέση με τα ΣΔΙΤ και καλεί σε συμπόρευση, όταν η κυβέρνηση μια χαρά προώθησε τις διοικητικοποιήσεις, το ζήσαμε στο ελληνικό, η αντιπαράθεσή σας δηλαδή ουσιαστικά είναι για ποιος γίνεται καλύτερος διαχειριστής. Το έργο, κύριε συνάδελφοι, δεν είναι υδρόμητο το τραμ. Το κύριο είναι τα υδραυλικά έργα, που είναι ουσιαστικά για την ασφάλεια και την προστασία των περιοχών από τις πλημμύρες. Πείτε μας, λοιπόν, τώρα με τις αλλαγές που κάνατε στις αρχικές σας μελέτες, όσον αφορά το κύριο, που είναι τα υδραυλικά έργα, τι περίοδο επαναφοράς έχετε εξασφαλίσει για τις περιοχές του Μοσχάτου Ταύρου, της Καλυθέας και του Νεοφαλήρου? Δηλαδή, πώς έχετε εξασφαλίσει χρονικά ότι δεν θα πλημμυρίσουν οι γύρω δήμοι? Τι πρόβλεψη υπάρχει στις μελέτες σας ότι δεν θα ξαναπλημμυρίσουν σε 20, σε 50, σε 100 χρόνια? Ως προς τις συμπληρωματικές, κύριοι συνάδελφοι, κόστησαν έτσι όπως από την κουβέντα βγήκε 35 εκατομμύρια από τη συζήτηση. Προκύπτουν όμως και άλλες τροποποιήσεις και άλλες συμπληρωματικές, που σημαίνει παραπέρα αύξηση του κόστου. Και επειδή είμαι και από την περιοχή, κύριοι συνάδελφοι, μια ερώτηση. Αυτή η τύχη του γηπέδου που τόσα χρόνια οι τεχνικές ομάδες το αξιοποιούν, θα ξαναφτιαχτεί ή το έφαγε μαρμάγκα? Επίσης, θα θέλαμε να βάλουμε και μια ακόμα πλευρά σε σχέση με αυτό που βάζεται σχετικά με τις περιβόητες θέσεις εργασίας των εμβληματικών έργων. Αλήθεια, τι ελέγχους κάνει η περιφέρεια στα πλαίσια της κατασκευής σε σχέση με τις εργασιακές συνθήκες? Για παράδειγμα, την τήρηση των μέτρων ασφαλείας και τις συνθήκες εργασίας στον όμιλο και στους επεργολάβους? Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι οι εργαζόμενοι εκεί δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, 12 ώρα, δουλεύουν Δευτέρα, Σάββατο και Κυριακές, και με τις ευλογίες και του ομίλου, αλλά και κάτω από την πίεση της περιφέρειας και της προστασίας για να κοπεί η κορδέλα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Έχουμε και απολύσεις εργαζομένων που καλύπτονται από εργαζόμενους από άλλα εργοτάξια του ομίλου και μαθαίνουμε ότι υπάρχει και σειρά από άλλες απολύσεις που έρχονται. Λοιπόν, κύριε συνάδελφοι, έχει αξία να δούμε λίγο το ιστορικό. Το 2011 είχαμε καταγγείλει με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Προεδρικού Διατάγματος ότι κόβεται κάθε δυνατότητα πρόσβαση στο θαλάσσιο μέτωπο του Φαλιρικού Όρμου, των λαϊκών δηλαδή ουσιαστικά στρωμάτων της Αθήνας, αφού το σύνολο του προβλέπει υποδομές και παρεμβάσεις εμπορικές, τουριστικές, τα είπα, τα αθλητικές, πολιτιστικές και άλλες, που θα κληθούν να υλοποιήσουν και να εκμεταλλευτούν προφανώς μέσω ΣΔΙΤ μεγάλη επιχειρηματική όμιλη. Αυτό είναι επισηφανές. Ακόμα και οι λιγοστές δυνατότητες που έδινε τότε το Προεδρικό Διάταγμα του 2002, στα λόγια φυσικά, υποκριτικά, εξαλείφονται με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου το 10, για την οποία είχαμε τοποθετηθεί στη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων το 2011. Έδινε πάλι στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Τότε μας λέγατε και μπροστά και στις εκλογές ότι δεν θέλαμε το έργο, βέβαια δεν μπορούσατε να μας αντιπαρατεθείτε πουθενά αλλού. Και ναι, τότε μαζεύατε ψήφους και μας λέγονται ότι δεν θέλουμε τη Ριβιέρα. Ετοιμάζεται. Σας θυμίζουμε ότι η πρόταση της λαϊκής εισπύρωσης ήταν υπογειοποίηση του έργου, κύριοι συνάδελφοι. Πρόταση που σήμερα φαίνεται ξεκάθαρα πόσο αναγκαία είναι, αφού πρόσβαση στη θάλασσα δεν υπάρχει με το σινικό τείχος που έχετε υψώσει και για τη δημιουργία αυτού του πάρκου λόφου που προβλέπεται και που φαίνεται θα πληρώσουμε, θα ξαναπληρώσουμε και μπορεί και τρεις και τέσσερις φορές η κάτοικη της Αττικής. Σας θυμίζω επίσης ότι η περιοχή από το 2004 έχει στην περιοχή και έχουν γίνει αναπλάσεις, έχουν γίνει αναπλάσεις πάνω στις αναπλάσεις. Μιλάμε για 150 εκατομμύρια που έχουν δοθεί στο αντιπλημμυρικό. Κοιτάξτε να δείτε. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες που όλοι οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα της περιοχής, βιώνουν τις οδυνηρές συνέπειες της πανδημίας, τα βάρβαρα αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης για την επανεκκίνηση της οικονομίας, αποτελεί μεθόδευση διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις με σύμμαχους στις εκάστοτε περιφερειακές αρχές
να παραδοθεί στα ιδιωτικά συμφέροντα το παραλιακό μέτωπο Καλλιθέας-Μοσχάτου Παύλου. Ξεκινήσατε με την παραχώρηση σε ιδιότητα μέχρι με το Οικονομικό Σύμβουλο τη μελέτη για την υλοποίηση του έργου μέσω προγραμμάτων ΔΥΠ και ιδιωτικών επενδύσεων, που παίζει ουσιαστικά το σενάριο. Αν σας προτείνει ο Σύμβουλος να προχωρήσετε με αυτό το σενάριο, τι θα πείτε? Όχι, θα το παραδώσετε την παραλία στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Άλλωστε, στην κοινή συνεδρίαση των δύο Δημοτικών Συμβουλίων, αλλά και τώρα στην κουβέντα που προηγήθηκε, και ο κ. Πέπας και η κ. Νάνο, εμείς πλήρως σαφώς παραδέχτηκαν ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα, η οποία θα επιτευχθεί και χρειάζεται η σύνθεση δυνάμεων δημόσιου και ιδιώτη για την βέλτιστη χρήση χρηματοοικονομικών εργαλείων. Και γιατί άλλωστε αναρωτιόσασταν, μας πιάνει τόσο αγωνία? Δεν έχουμε αγωνία, κύριε συνάδελφοι. Τοποθέτηση έχουμε. Και έχουμε τοποθέτηση ότι το έργο αυτό το πληρώνει και θα το ξαναπληρώσει ο λαός της Αττικής κάθε φορά που θα το επισκέφτεται. Άλλωστε, το έργο δεν εξοικουμένο ουσιαστικά εντάσσεται στο γενικότερο σχεδιασμό που έχετε, στο νέο ρυθμιστικό της Αττικής. Έχει να κάνει με το γενικότερο χωροταξιακό σχεδιασμό, με τις ανάγκες αυτής της περιβόητης ανάπτυξης που ευαγγελίζεστε και στην κυβέρνησή σας. Δηλαδή, με τις ορέξεις αυτών που θα επιδίσουν και θα αξιοποιήσουν αυτούς τους χώρους. Το συγκεκριμένο λοιπόν έργο εντάσσεται στις επιλογές και του Ιδρύματος Νιάρχου. Μπαλκόνι, θα έλεγα χαρακτηριστικά. Άμα δεν το συνδέσουμε και με τα έργα που υλοποιούνται, όπως το ελληνικό, και μοιράζονται σε διάφορους επιχειρηματίες, λάτσιδες, ονάσιδες κλπ., βλέπουμε ότι πια μοιράζεται. Αυτή η προσπάθεια γίνεται προκειμένου να εξυπηρετηθούν ουσιαστικά τα επιχειρηματικά του συμφέροντα. Τώρα, συγκεκριμένα για το έργο, κύριε συνάδελφε. Οι κατασκευές και οι παρεμβάσεις δεν γίνονται με γνώμονα τις ανάγκες του λαού ή των κρατηγών της περιοχής, αλλά κυρίως με βάση το τι βολεύει τους επιχειρηματίες και τους κερδοφορία τους. Όλη η χρήση των υποδομών που προβλέπεται να κατασκευαστούν σε όλα αυτά τα έργα είναι ανταποδοτική. Δηλαδή, τα λαϊκά στρώματα θα πληρώνουν να χρησιμοποιούν τις υποδομές αυτές. Φαίνεται ότι σε αυτά τα έργα, ότι οι προτεραιότητες σας ιεράρχησης που δίνεται σαν περιφέρεια δεν είναι τα αντιπλημμυρικά, δεν είναι τα αντισμικά έργα, δεν είναι τα σχολεία που έχει ανάγκη περιοχή, δημόσια κτίρια, αλλά προηγούνται έργα που ονομάζονται μεν ότι αξιοποιούν το περιβάλλον, την οικολογία κλπ., αλλά κυρίως λειτουργούν και υλοποιούν ανάλογα το σχέδιο της εκάστοτε περιφερειακής αρχής σε σχέση με τους επιχειρηματικούς ομίλους. Εμείς, κλείνοντας, κύριε συνάδελφε, επιμένουμε αποκλειστικά ευθύνη του κράτους χωρίς τη συμμετοχή ιδιωτών. Αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου προς όφελος των αναγκών του λαού, της νεολαίας, της περιοχής για αθλητισμό, αναψυχή πολιτισμό, δωρεάν ελεύθερη πρόσβαση. Να εξασφαλιστεί και αποκλειστικά με κρατική χρηματοδότηση το έργο. Και τέλος, κύριε συνάδελφε, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και εξασφάλιση της μόνιμης αντιπλημμυρικής θωράκης της περιοχής που δεν έχουμε πιστεί αυτή τη στιγμή ότι εξασφαλίζεται. Σας ευχαριστώ.